Ο Γιώργος Σταυρίδης ήταν αρχηγός της χωροφυλακής της Βέρειας. Δεν δίστασε την περίοδο του ολοκαυτώματος να προειδοποιήσει τους Εβραίους που ζούσαν στην πόλη του να διαφύγουν στα πιέρια όρη. Ενώ με κίνδυνο της ζωής του τους έδωσε ακόμα και ταυτότητες για να τους γλιτώσει από την γερμανική θηριωδία. Η κόρη του παρέλαβε στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το μετάλλιο του δικαίου των εθνών. Ο πατέρας μου δέχτηκε με ανακούφιση τη συμβουλή και προτροπή του και σε λίγες μέρες περάσαμε τον Αλιάκμονα και καταφύγαμε στο χωριό Σικιά στα Πιέρια. Αμέσως μετά από την οικογένειά μου έφυγαν άλλοι 150 όπως ορθά είχε προβλέψει ο Σταυρίδης. Στην ομιλία του αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Δημήτρης Δίτσας τόνισε πως ο ρατσισμός και ο εθνικισμός είναι η βάση του φασισμού, ενώ υπογράμμισε πως οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα δεν συμψηφίζονται. Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς από εκείνη την εποχή και αναφέρομαι στην εκκρεμότητα των γερμανικών οφειλών. Η κυβέρνησή μας έβαλε το θέμα στο τραπέζι με πολύ σαφή τρόπο και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα είναι ένα αυθύπαρκτο θέμα που δεν συμψηφίζεται και που άνοιξε την ημέρα της αποχώρησης των κατοχικών δυνάμεων από τη χώρα μας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει παραγραφή. Ακολούθησε η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε πως τα βουλευτικά έδρανα κάθονται με αυταρές και αρνητές του ολοκαυτώματος και πως δυστυχώς ο μέσος Έλληνας δεν γνωρίζει την ιστορία και τα μαρτύρια των Εβραίων. Δεν με φοβίζει μόνο το γεγονός ότι οι αρνητές του ολοκαυτώματος κάθονται με αυταρές και ασταβουλευτικά έδρανα. Αυτούς τουλάχιστον τους γνωρίζουμε. Πιο πολύ με φοβίζει η απαξιωτική ματιά απέναντι σε όποιον επιλέγει να κυκλοφορεί με κύπα. Πιο πολύ με φοβίζουν οι ασυνάρτητες θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται στα chat rooms του διαδικτύου και για τα οποία μίλησε η κυρία Πρέσβης. Έχουν περάσει 74 χρόνια από την ημέρα που οι Ναζί εξανάγκασαν 50.000 ανθρώπους να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη στηβαγμένοι σε βαγόνια με προορισμό το κολαστήριο του Auschwitz-Birkenau. Δύο χρόνια αργότερα, μόλις 2.000 Εβραίοι κατάφεραν να επιζήσουν και να επιστρέψουν. Το 90-95% του πληθυσμού της πόλης μας εξοντώθηκε. Αφανίστηκε μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων, μια από τις πλέον ακμάζουσες εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης. Είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λοιπόν. Εάν επομένως αφήσουμε το ολοκαύτωμα να είναι υπόθεση των Εβραίων, γινόμαστε ανιστόρητοι. Γιατί το ολοκαύτωμα συνέβη και υπογραμμίζει το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρώπη. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε επιμνημός συνειδέησης στη μνήμη των συνολικά 6 εκατομμυρίων Εβραίων μαρτύρων στην Ευρώπη, ενώ όπως έγινε γνωστό το 2020, θα έχει ολοκληρωθεί το Εβραϊκό Μουσείο της πόλης. Υποχρεούμαστε να μην ξεχάσουμε. Υποχρεούμαστε να επιμένουμε στη μελέτη και την έρευνα, στη διδασκαλία του ολοκαυτώματος, στη μετάδοση των όσων έζησαν τα θύματα των Ναζί. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ολοκαυτώματος και με τα εγκαίνια της έκθεσης την επαύριο του ολοκαυτώματος.